Σε μια γυάλα δείχνει να ζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μάλλον δεν βλέπει ότι η κοινωνία βράζει λόγω των εκβιαστικών μέτρων που έχει επιβάλει, καθώς μιλώντας στο αμερικανικό CNN, είπε ότι στην Ελλάδα οι αντιδράσεις είναι περιορισμένες. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στην Κριστιάνα Μανπού και εκτός των άλλων ερωτήθηκε για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και για το εάν ανησυχεί ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και διαδηλώσεις στην Ελλάδα, όπως το Βέλγιο, την Ολλανδία και αλλού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι έχουμε πολύ περιορισμένες διαδηλώσεις και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Επίσης, επιβάλαμε αυστηρά μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Ήμασταν μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που ξεκαθαρίσαμε πως αν θέλεις να πας σε ένα εστιατόριο ή στον κινηματογράφο, πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Δεν αρκεί να έχεις αρνητικό τεστ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς δεν βλέπει τους χιλιάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονται σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των περιοριστικών μέτρων και του διχασμού των Ελλήνων. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη Κυριακή έγιναν μεγάλες συγκεντρώσεις, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει και αυτή την Κυριακή.